Ανακοινώθηκαν από τον Εωδή σήμερα 1.251 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 116.721, εκ των οποίων το 53% είναι άντρε. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 89, ενώ από την έναρξη τη επιδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 3.092 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 79 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 600. Από το σύνολο των 116.721 κρουσμάτων 5.007 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό. 31.293 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρούσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη από τα 1.259 νέα κρούσματα. Τα 250 κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής. 243 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη. 17 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. 21 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. 36 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 36 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. 27 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα δράμας και 16 κρούσματα στον γειτονικό νομό των Σερών. Για το πώ κινείται ο κορονοϊό στην Ελλάδα, ενημέρωσαν σήμερα οι αρμόδιε αρχέ, η καθηγήτρια Παιδιατρική Λιμοξιολογία και μέλο τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπα και ο επίκουρος καθηγητή τη Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλο τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη. Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο υφυπουργό Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνη, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγεία. Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λιμοξιολογία και μέλος τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Παπαευαγγέλου τόνισε πω από τη μία τα κρούσματα μειώνονται σε κάποιε περιοχέ, αλλά από την άλλη πω υπάρχουν άλλε που ακόμα βράζουν όπω χαρακτηριστικά τόνισε. Στη συνέχεια, η ίδια ανέλησε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να μην ανοίξουν τα σχολεία μέχρι το τέλο του έτου, ενώ διευκρίνησε πω η Επιτροπή εισηγείται το άνοιγμα του μετά την γιορτή των φώτων. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την άρση των μέτρων του lockdown είναι η κατάσταση των ΜΕΘ. Και δυστυχώ η εικόνα στις ΜΕΘ δεν βελτιώθηκε όπω θα θέλαμε. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση τη κινητικότητα μέσα και έξω από τα σχολεία θα μπορούσε εύκολα να επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο. Επίση, αμφισβητήθηκε το όφελο, αφού παέμεναν μόλι 7 μέρε διδασκαλίε μέχρι τι αργίε των Χριστουγέννων. Εξού και υπήρξε προβληματισμό για την αναστάτωση που θα προκαλούσε το άνοιγμα των σχολείων στα παιδιά. Η απόφασή μα αυτή, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν αναιρεί τη σταθερή θέση τη Επιτροπή μα ότι η εκπαίδευση αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για μα και τα σχολεία είναι τα τελευταία που πρέπει να κλείνουν και τα πρώτα που θα επανέρχονται σε λειτουργία με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Αν και εκτιμάτε ότι η τηλεεκπαίδευση λειτουργεί πολύ καλά σε όλε τι εκπαιδευτικέ βαθμίδε, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση με φυσική παρουσία. Οι δημιουργικέ σχέσει αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων τους έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Επίσης, εξακολουθούμε στεναρά να υποστηρίζουμε ότι δεν παρατηρείται μετάδοση μέσα στα σχολεία, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, εισηγούμαστε το άνοιγμα τη εκπαιδευτική δραστηριότητα μετά τα φώτα και θα συζητηθεί και τι επόμενε εβδομάδε με τα νέα δεδομένα. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γίκα Μαγιορκίνη, ο οποίο τόνισε πω συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων. Ο ίδιο συνέχισε τονίζοντα πω η χαλάρωση των μέτρων θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση. Η επιβάτηση επιδημία στα βόρεια τη χώρα διατηρείται, αν και δείχνει κάποια μικρά σημεία υποχώρηση, Υψηλό παραμένει και το φορτίο τη Λάρσας με κάποια μικρά σημεία υποχώρηση. Επιμονή επιδημικού φορτίου βλέπουμε και στη δυτική Ελλάδα, αν και σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το επιδημιολογικό φορτίο στα νότια τη χώρα παραμένει σχετικά χαμηλό. Να δούμε λιγάκι τα ηλικιακά χαρακτηριστικά. Η κατανομή των νέων διαγνώσεων παραμένει στο σχετικά βαρύτερο προφίλ που δημιουργήθηκε από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά. Δηλαδή, οι διαγνώσεις των 40 με 65 και των άνω των 65 έχουν την υψηλότερη επίπτωση, ενώ η ηλικιακή ομάδα των 19 με 39 παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.